Αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Τσιάρας. Και τώρα ο Ορφανίδης, ο οποίος θα κάνει το shoot, την μπάλα out. Αξιόλογη τελική προσπάθεια από τους Αργοναύτες με τον Ορφανίδη. Αφήνει την μπάλα στο Γρασίδη. Το γέμισμα τώρα. Η κεφαλιά θα φτάσει στον Παλαβανόπουλο. Η συνεργασία θα βγει. Ορφανίδης. Και τώρα μία κάθετη και υπάρχουν προϋποθέσεις για την ομάδα της Καβάλας με τον Κόλλα και το 1-0 με τον Κόλλα για τους Αργοναύτες. Μια πολύ ωραία πάσα του Ορφανίδη. Με την ταχύτητα του ο Κόλλας ξεπέρασε τους αμυντικούς των Μαυραετών και πλάσαρε για το αθλητικός όμιλος Καβάλα Δόξα Δράμας 1-0. Ο Τζίνο τώρα, μια βαθιά παλιά η οποία είναι αρκετά καλή. Εδώ υπάρχει ποδοσφαιριστής στο έδαφος, ο Τσιάρας δεν συγκινείται. Έξυπνη παλιά του Τζίνο εκεί. Ορφανίδης τώρα για το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης από τα δεξιά ποσίδια της ομάδας Καβάλας. Το πρώτο δοκάρι μπάλα θα περάσει, ευκαιρία 2-0 για τους Αργοναύτες. Ολιγόρησε εκεί η άμυνα της Δόξας Δράμας και έτσι οι Αργοναύτες με τον Παντεκίδη σημειώνουν το 2-0 νωρίς στο παιχνίδι. Ορφανίδης εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά out. Καλή στιγμή με τον Κόλλα και αυτή. Εκεί γραμμή του αθλητικού ομίλου Καβάλα, ο Εγκουά εκεί θα κοντρολάρει και θα περάσει τον αντιπαλό του, τον Βαλαβανόπουλο. Μια παλιά τώρα η μπάλα θα κοντράρει, προϋποθέσεις για την ομάδα της Δόξας μέσα στην περιοχή. Το πλασέ επάνω στον Κυρίτσι από τα πόδια του Κοτσιανικούλη, ο οποίος έκανε μια καλή τελική προσπάθεια για την Δόξα μετά από αρκετή ώρα. Ο Μαυρία στη σέντρα out. Πολύ δυνατή η σέντρα του Μαυρία. Από τα αριστερά για την δραμηνή ομάδα, το κόρνερ το οποίο εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Η κεφαλιά απομάκρυνση σε πρώτο χρόνο εκεί όπου είναι ο Ορφανίδης. Δέχεται μια πίσω του Κουτσιανικούλη, μια πάσα μέσα από τα πόδια του Κουτσιανικούλη. Και τώρα φεύγουν στην αντεπίθεση οι παίκτες του αθλητικού ομίλου Καβάλα. Γρήγορες επιστροφές βέβαια από την ομάδα της Δόξας. Η σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Εκπληκτικό γκολ όμως δεν μετράει. Είναι offside. Θα είχαμε ένα μαγικό γκολ εδώ εάν μετρούσε. Και εδώ βλέπετε τους παίκτες της Καβάλας να συγχαίρουν ένας τον άλλον. Είναι ο Καζατζίδης, ο παρολίγων σκόρερ, μετά από σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Κόκορη. Της μπάλας Κουτσιανικούλης για τον Τζίνο. Κλέβουν οι της Καβάλας με τον Ορφανίδη και προϋποθέσεις τώρα. Η πάσα για τον Κόκορη στο ύψος της περιοχής, στο σούτ, η μπάλα out. Από τον Βαλαβανόπουλο, συγγνώμη. Καλή ευκαιρία εδώ για την ομάδα της Καβάλας. Πάλι Τζίνο. Κουτσιανικούλης. Ζυγίζει το πόδι του, κάνει ένα σούτ, την μπάλα out. Αρκετά έξω από την εστία του Κυρίτσι. Ο Καβάλα Δόξα Δράμας 2-0. Ο Κυρίτσις δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Τσιάρα. Ορφανίδης από τα αριστερά, μια πάσα για τον Γιαλαμούδη, μπαίνει σκληρά εκεί ο Σπυρόπουλος, κάτοχος της μπάλας ο Κόλλας. Κόλλας μέσα στην περιοχή, το σούτ στην κλειστή γωνία, η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι. Στην γωνία της περιοχής, καλοεκτελεσμένο η κεφαλιά, κόρνερ. Έτοιμη για την εκτέλεση, ο Κόλλας παίρνει φόρα, συρτά η μπάλα λίγο out. Ο Ηλιάδης την ήλεγχε με το βλέμμα του. Μια προσπάθεια συνεργασίας με τον Κιπ τώρα, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα στον Μαυρία. Οι κόντρες, Μαυρίας παραμένει κάτοχος, κλέβει ο Παπαδόπουλος. Η πάσα του Παπαδόπουλου για τον Κόλλα και αλλαγή παιχνιδιού τώρα και προϋποθέσεις για την Καβάλα με τον Αδαμάκη, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Ο Ηλιάδης όμως θα βγει και θα καθαρίσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση για την εστία του. Ο Κοντός ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας. Οι κόντρες, ο Σιαματάς, εξαιρετική επέμβαση, υπάρχει και φάουλ.
Παπαργυρίου. Παπαργυρίου η κάθετη για τον Κόντο μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα του τελευταίου δεν θα φτάσει στον Πινδώνη. Ανακτούν την κατοχή της Δόξας. Το γύρισμα του Παπαργυρίου, ένα κάτι σαν σουτ από τον Κιπ θα καταλήξει εκτός εστίας. Τώρα μια μπαλιά για τον Παπαδόπουλο, με το στήθος προσπαθεί να βγει μια πάσα στον Φυτόπουλο. Και τώρα προϋποθέσεις για την ομάδα της Καβάλας με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα κάνει όλη την κούρσα. Θα πλασάρει, μπάλα θα κοντράρει και πάνω στη γραμμή. Πριν γίνει το 3-0 θα απομακρύνει, νομίζω με τον Πετρίδη, η άμυνα της Δόξας. Προς τα πίσω, κερδισμένοι οι γηπεδούχοι. Και μια προσπάθεια τώρα για να δημιουργήσουν κίνδυνο στην εστία του Ηλιάδη. Ένας Ηλιάδης ο οποίος βγαίνει και καλύπτει με το σώμα του την μπάλα. Εδώ τώρα ευκαιρία, υπάρχει φάουλ επιθετικό. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Τσιάρα εδώ στο Βερούλιο Στάδιο.